Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλή Σαρακοστή, 3η 8 Μαρτίου του 2022 και Βασίλης Κουρή, εκτός των άλλων και η μέρα της γυναίκας, έτσι, μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Σε αυτές, Γιώργο, που μας γέννησαν, που αγαπήσαμε, που μας αγάπησαν, που χαμογελάω, μας απορρίψανε, χαμογελάω, που σας απορρίψαμε. Γιατί όλα είναι γυναίκα, έτσι, σε όλους είναι γένους του υλικού επιτοπλίστων, και η ζωή η ίδια, γένους του υλικού. Λοιπόν, μια προσπάθεια να βρουν τη θέση που τους αξίζει στην κοινωνία. Μάλιστα. Αυτό πιστεύω ότι είναι. Μάλιστα. Και που και εμείς έχουμε έρθει γι' αυτό, καθένας μας ατομικά. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εντός Ελλάδας και εντός και εντός και πέτα αυτά. Εντός Ελλάδας, μικρά πράγματα. Στην Ουκρανία είναι τι γίνεται. Λέω σε συνάρτηση με τη χώρα μας. Ότι από απόψε είναι πολύ ενδεχόμενο να γίνει τελειωτική επίθεση στο Κίεβο. Τελικά δεν πάει ο Πούτιν αυτό που έλεγε να απομονώσει τις πόλεις και ώστε ουσιαστικά να πέσουν από μόνες τους. Θα πάει να χτυπήσει για να κερδίσει χρόνο. Τι να κάνει. Λογικά δεν γίνεται αλλιώς όταν υπάρχει μια αντίσταση. Καταρχήν να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Mm-hmm. Είδαμε τον Ζελένσκι σε αμερικάνικο δίκτυο να εμφανίζεται έτοιμος να συζητήσει, να μην το πω, να συνδικαλίσει. Ο ίδιος όμως. Ο ίδιος. Ναι. Ο ίδιος είναι που θα αποφασίσει. Δεν ξέρω ποιος άλλος αυτή τη στιγμή θα αποφασίσει. Όχι, εννοώ, λέω ο ίδιος να βρεθεί με τον Πούτιν. Αυτό εννοώ. Δεν θέλει αντιπροσωπείες. Δεν ξέρω αυτό καταλαβαίνω. Αν είναι έτοιμος να συνδικολογήσει, δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα ο Πούτιν. Αλλά το δίλημα το μεγάλο τώρα του Ζελένσκι είναι ή διαπραγματεύεται με αποδοχή των τετελεσμένων ή θα υπάρχει αποδοχή τετελεσμένων αφού γίνει ο πόλεμος, Γιώργο. Γιατί να είμαστε δίκαιοι, οι νατοικοί τον ενισχύουν μεν για να κάνει μια αντίσταση και να έχει κόστος ο Πούτιν. Γιατί όταν χτυπάει άμαχο πληθυσμό, εισβολέας είναι, έτσι, ξασηκώνεται κοινή γνώμη και δικαίως σε όλη την Ευρώπη, στη Δύση, παντού. Δεν είναι μικρό πράγμα να επετίθεσαι, να σκοτώνεις γυναικόπαιδα, να επετίθεσαι σε αμάχους. Είναι ένα θέμα που δεν μπορεί παρά να προκαλέσει τη διεθνή κατακραυγή. Από την άλλη μεριά όμως, ενώ βάλαν τον Ζελένσκι να πολεμάει εκεί και την Ουκρανία, ήδη λένε στο ΝΑΤΟ, το λέει, ελάτε παιδιά, για τον κλείστε τους ουρανούς από πάνω, να μην δεν ερχόμαστε. Δώστε μας αεροπλάνα εμείς να πολεμήσουμε, άντε το πολύ πολύ να σου δώσει κάτι παλιά ΜΙΓ η Πολωνία. Βάλτε μας στην Ευρώπη, πρόσεξε να δεις. Βάλτε μας στην Ευρώπη, δεν ξέρω, αυτό εντάξει, θα βρεθεί τρόπο. Βάλτε μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν σας βάζουν. Ρε Βασίλη, για να μπει κάποιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κάνει, πατάει το κουμπί και μπαίνει. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Και δεν το λες εμένα, το πεις αυτός, εγώ από την πρώτη μέρα που είμαστε στην Ευρώπη. Ο Ζελένσκι που τα λέει, βάλτε μας, ζητάμε να πούμε στην Ευρώπη που κούβαναγε κάτι χαρτιά στον αέρα. Αυτό τα κουμπί. Και από την άλλη μεριά, οι Αμερικάνοι τι κάνουν, Γιώργο. Τώρα, εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο. Θα δεις που θα πάνε τιμές τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και μάλλον πάνε και οι Βρετανοί σε αυτή την κατεύθυνση. Η Ευρώπη δεν πάει. Η Γερμανία έχει πει ότι θα είναι τεράστιο πρόβλημα να υπάρχει εμπάργκο. Ήταν αντίον το εμπάργκο στην ρωσική ενέργεια. Οι Αμερικάνοι τι έχουν, άφθονο πετρέλαιο. Και συνεπώς μπορεί να ανεβεί η τιμή του, να το πληρώνουν τα νοικοκυριά της Αμερικής, αλλά οι εταιρείες οι αμερικάνικες θα είναι αυτές που θα οικονομάνε, να το πούμε έτσι, όπως το λέει ο κόσμος σε αυτή την ιστορία. Αυτή που θα έχει τη ζημιά σε αυτό το θέμα θα είναι η Ευρώπη. Που θα πάει εδώ, πάνω στον ουρανό, τώρα που είναι το αέριο, ακόμα παραπάνω. Τώρα δεν είδαμε. Αν έχουμε απαγόρευση, Γιώργο, μπορεί να μιλάμε για τιμές 200 ευρώ το βαρέλι. Άλλοι λένε ότι αν έχουμε, μπορεί να πάει 300 ευρώ το βαρέλι. 180 τουλάχιστον δίνει η Μόργαν, έτσι. Ναι, ναι, είναι δηλαδή νούμερα τα οποία δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Τρόφιμα, τώρα ήδη μιλάνε για με τις επιπτώσεις πρώτου πολέμου, ότι θα είχαμε στο καλάθι της νοικοκυράς από 8 έως 20% αύξηση των προϊόντων. Τώρα θα είναι πολύ παραπάνω. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό. Είναι ερωτήματα. Είδα την απόφαση της Κομισιόν που λέει πλαφόν σε τιμές σε ρεύμα και σε φυσικό αέριο. Μένει να δούμε πώς θα είναι αυτό που είπε το Bloomberg που αποκάλυψε, εφόσον ισχύει, ότι θα φτιαχτεί ένα μεγάλο ταμείο ευρωπαϊκό με ένα δισεκατομμύριο, αφού με ομόλογα, με εξαγορά ομόλογων, με δάνειο ουσιαστικά που θα μοιραστεί στις χώρες για να αντιμετωπίσουν. Αλλά όλα αυτά φαίνεται ότι πάνε προς τα πίσω. Δεν ξέρω, είναι. Και έχουμε και κάτι ακόμα. Θυμάσαι που λέγαμε εδώ τη μέρα της συζήτησης της Βουλής και νομίζω ότι η εκπομπή μόνο επέμενε για την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Λέγαμε ότι αυτή είναι η είδηση που βγήκε από τη Βουλή. Να, την περασμένη Τρίτη. Βλέπουμε, ναι, ναι. 2 Μαρτίου. Ότι θα υπάρχει συνάντηση. Θα γίνει πρώτη την Μαρτίου, Κυριακή της Ορθοδοξίας, την Κυριακή το μεσημέρι, Γιώργο. Ναι, ναι, 2 η ώρα, 1 με 2. Καλλιν και Σουρανή, οι δύο έμπιστοι που είναι και οι δύο. Μόνο αυτοί οι δύο. Ουσιαστικά. Και η Σουρανή φεύγει τώρα. Ναι, αλλά νομίζω είναι δυνατή στην ομάδα της. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Λέγαμε μέχρι. Όχι εμείς.
Και είναι προς τιμή σου δηλαδή αυτό. Λέγανε άλλοι που ερχόταν στην εκπομπή ότι απομονώνεται ο Ερντογάν. Θα γίνει ο πόλεμος και ένα Ερντογάν δεν θα έχει με ποιον να πάει και πού να αφήσει. Και εμείς θα είμαστε το προκεχωρημένο και φυλάκιο της. Να λοιπόν, ο Ερντογάν μιλάει με τον Πούτιν, μιλάει με τον Μακρόν, μιλάει με τον Ισραηλινό, τον Μπένετ, ο οποίος αύριο ο πρόεδρος του Ισραήλ θα είναι στην Άγκυρα. Μιλάει με τον Σόλτς. Μιλάει με τον Μπόρος, μιλάει και με τον Μητσοτάκη. Η Αθήνα με ποιον μιλάει. Με όλους τους υπολείπους. Όλους τους υπολείπους ποιους. Ήρθε ο Ισραηλινός πρόεδρος εδώ στην Αθήνα την περασμένη. Προ. Τι, περασμένη Πέμπτη. Ήρθε εδώ για να μας πει ότι θα πάει στην Τουρκία. Ναι, γιατί... Για να μας πει ότι θα πάει στην Τουρκία που εμείς είχαμε τη συμμαχία. Εμείς το θέλουμε. Εμείς ανοίγουμε απλόχερα τα χέρια μας. Μέχρι τώρα εμείς τι λέγαμε. Εμείς λέγαμε ότι το Ισραήλ κάνουμε συμμαχία με το Ισραήλ κοντά στη Ρωσία. Στην Τουρκία αυτό θα λέγαμε. Αυτές δεν ήταν συμμαχίες με το Ισραήλ. Αυτό το λέγαμε εμείς. Άλλοι το λέγανε εδώ. Να λοιπόν που δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα και βλέπετε πόσο απομονωμένος είναι ο Ερντογάν ξαφνικά. Είναι απομονωμένος. Για να δούμε όλοι αυτοί που περνούσαν από εδώ και το λέγανε, τι θα πούν σήμερα να έρθουν εδώ. Αύριο μεθαύριο. Θα είναι εδώ κάθε θα μέρα. Πει, και ακόμα και καθηγητές θα πούνε, συγγνώμη ρε παιδιά, κάναμε λάθος. Κάναμε μια λάθος εκτίμηση ή θα λένε κάθε φορά ότι να είναι παραπλανώντας στον ελληνικό λαό. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το ζητούμενο και θα σου ξαναπώ για μια ακόμα φορά ότι στην εκπομπή που είναι δική σου ιδιοκτησία. Μάικης Κουρίς. Και υπάρχει ένα θέμα λοιπόν ότι ακούγονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να πούμε πάντως ότι αυτή είναι μια πλευρά της μεγάλης εικόνας που περιγράφεις, ότι ο Μητσοτάκης είχε αποδεχθεί να πάει την Κυριακή της Ορθοδοξίας στο φανάρι μεν και από την άλλη υπήρχαν σίγουρα ανοιχτοί διάβλοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο πλευρών. Τυπικά η Άγκυρα. Η Άγκυρα. Είναι η Άγκυρα, άλλο που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, γιατί Σαββατοκύριακα βρίσκει τον Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη συχνά πυκνά. Έκανε το αίτημα, έτσι, αυτή την πρόσκληση του να βρεθούν οι δύο άντρες στο Προεδρικό Μέγαρο. Ένα από τα μέγαρα που έχει να πω κάτι. Έχει σημασία ποιος έκανε την αίτηση. Συνεννόηση. Όχι, υπήρχε τον δύο πλευρών. Το ερώτημα είναι ποια είναι η ατζέντα. Ναι, η ατζέντα. Γιατί να σου πω και πάλι μεταξύ μας. Από εδώ προαναγγέλθηκε η συνάντηση. Από τη Βουλή και τη συνέχεια από συνάντηση στον Άλφα. Οι δικές μου λένε ότι θα είναι προκαθορισμένο το πλαίσιο. Με ένα πλαίσιο το οποίο, πρόσεξε, δεν θα οδηγήσει σε αδιέξοδο, μένει να φανεί όμως, έτσι. Και ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε αποσυμπίεση του τεταμένου κλίματος που συχνά πυκνά υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών. Δεν ξέρω αν τα καταφέρουν και αν θα βρεθεί κοινό τόπο ή θα βγει λευκός καπνός. Την Κυριακή το βράδυ, εμείς εδώ θα είμαστε την άλλη Δευτέρα με το καλό. Θέλοντας και επιτρέποντος, να τα αναλύσουμε. Εγώ, όπως καταλαβαίνω, ένα θέμα το οποίο θα συζητήσω είναι αυτό που κατά γνώμη μου ευθαρσώς είπε ο Μητσοτάκης στη Βουλή και είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται και η συνοχή που πρέπει να υπάρξει στον νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Νότιο-ανατολική, νότιο-ανατολική Μεσόγειο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για σειρά θεμάτων. Και το δεύτερο, εμείς λέμε θα πάμε με μια ατζέντα, η αξιωματική αντιπολίτευση στηρίζει τη συνάντηση. Θες ένα καλοκαίρι καλό. Όχι εσύ προσωπικά. Τι. Λέω ένα καλοκαίρι, ρε μου, δεν θέλουν δύο πλευρές. Δεν ξέρω, παιδιά, συγγνώμη. Αυτά τα λέγανε και δύο μήνες πριν που λέγαμε δεν μιλάνε με τον Ερντογάν. Ποιος το λέγεται μιλάνε. Αλλά να σου πω κάτι. Ναι. Έχει μια σημασία ότι μπορεί να μην χρειάζεται θερμό επεισόδιο για να μπαίνουν πάνω στο τραπέζι πράγματα. Εγώ θέλω ένα ήσυχο καλοκαίρι, θέλω ένα ήσυχο χειμώνα και θέλω για παράδειγμα να μην πέσει στην ατζέντα η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών όπως μπήκε. Θέλω για παράδειγμα να μην υπήρχε το τουρκολιβικό σύμφωνο. Μπορώ να σας φέρω 10 παραδείγματα που η θέση της χώρας χειροτέρευσε τα τελευταία 2,5 χρόνια ακριβώς γιατί είχαμε τέτοια φαινόμενα. Και τέτοια πράγματα. Δηλαδή όταν μπαίνει το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης, όχι γενικώς αποστρατιωτικοποίηση, της κυριαρχίας σε σχέση με την αποστρατιωτικοποίηση. Δηλαδή, δεν αποστρατιωτικοποίησε τα νησιά. Γιατί έχει μπει αυτό το θέμα. Βέβαια, δεν το βάζει. Ερντογάν το βάζει, το αποδέχεται η ελληνική πλευρά. Εάν το αποδεχτούμε, να πάει πηγούμε. Το θέμα είναι ότι το βάζει, Γιώργο, ότι φορτώνει. Θα φορτώσουμε και αυτό σημαίνει ότι θα φορτώσουμε και εμείς. Να λέμε και εμείς αποστρατιωτικοποίηση από την άλλη. Γιατί με συγχωρείτε, δεν μπορεί να φορτώσει και η ελληνική πλευρά. Χρησιμοποιήσω τη φρασολογία. Μα το θέμα είναι να φορτώσει και η ελληνική πλευρά ή να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Με συγχωρείτε τώρα, άμα ένας βάζει κάθε εβδομάδα από ένα θέμα, έχει ξεκινήσει εδώ και 22 χρόνια που είναι πρόεδρος στην Τουρκία, κάθε χρόνο να βάζει και ένα θέμα, έχει 22 θέματα. Βάλει και Ελλάδα άλλα 22 για να δούνε με τι θα πάνε στη Χάγη. Ναι, με μια προβολή στο μέλλον, μια εικόνα προβολή στο μέλλον, αυτή είναι. Χάγη. Βάζουμε 10 εμείς, 8 εμείς λέμε από εδώ, να τα βρούμε σε 5 σημεία, σε 3 να πάμε. Μα δεν μπαίνει αυτό η Ελλάδα, υποτίθεται, φαντάζομαι, ότι έχει μια θέση η οποία λέει ότι αφορά
την υφαλοκρηπίδα η Χάγη και τις θαλάσσιες ζώνες. Δύο πράγματα. Την ορθέτηση της ΑΟΣ για την ακρίβεια. Δύο πράγματα. Οι θαλάσσιες ζώνες είναι μια φράση που την χρησιμοποιεί ο Πρωθυπουργός, που είναι και λίγο. Κι άλλοι την έχουν χρησιμοποιήσει για να είμαι δίκαιος, η οποία σημαίνει ίσως και περισσότερα πράγματα. Δύο πράγματα. Τρία πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε.